η παγκοσμιοποίηση που εμφανίζεται όμως τα τελευταία χρόνια έρχεται να καταστήσει μερικές φορές ανεπαρκής αυτούς τους τρεις πυλώνες λειτουργίας της δημοκρατίας. Γιατί τρεις νέοι χώροι εμφανίζονται, οι οποίοι αν αφαιθούν ανεξέλεγκτοι, ο ένας έχει την τάση να επικυριαρχεί του άλλου. Είναι ο χώρος της αγοράς, της έρευνας και της πολιτικής. Εάν αφαιθεί ο χώρος της έρευνας ανεξέλεγκτος, δημιουργεί την κοινωνία των εξειδικευμένων ηλιθίων, όπως λένε οι Γερμανοί φιλόσοφοι, Fach Idioten. Εάν αφαιθεί ο χώρος της πολιτικής ανεξέλεγκτος, έχει την τάση να παρεμβαίνει στην οικονομία της αγοράς, δημιουργώντας αδιέξοδα κρατικοπαρεμβατικά μοντέλα, σαν αυτό που κατέρευσε στη Σοβιετία. Και αν αφαιθεί ο χώρος της αγοράς ανεξέλεγκτος, έχει την τάση πολλές φορές να αγοράζει συνειδήσεις και πολλές φορές να παραγγέλει νομοσχέδια, δημιουργώντας συνθήκες διαπλοκής με την πολιτική και λειτουργώντας υπέρ των πολύ λίγων και κατά των πάρα πολλών. Έτσι λοιπόν, σε προέκταση αυτής της κλασικής διάκρισης των εξουσιών, σήμερα που ξεκινά και μια προσπάθεια αναθεωρήσεως του Συντάγματος, δημιουργείται η ανάγκη μιας νέας οριζόντιας διάκρισης, που θα δημιουργεί ένα σύστημα εκ νέου ελέγχων και ισορροπιών, σε προέκταση της φιλοσοφίας που ανέπτυξαν οι αρχαίοι Έλληνες και πρωτίστως ο Αριστοτέλης. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνυπάρχουν αυτοί οι τρεις χώροι, η αγορά, η έρευνα και η πολιτική, βάζοντας ο ένας φρένο στον άλλον και αναλαμβάνοντας ο καθένας τον πραγματικό του ρόλο. Η έρευνα να παράγει γνώση και φρέσκια πληροφόρηση που θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας και του έθνους. Η αγορά να παράγει πλούτο, διότι το κράτος δεν είναι σε θέση να παράξει πλούτο, και η πολιτική να παράγει κανόνες και στρατηγική, δηλαδή όραμα. Όραμα για την πατρίδα, μέσα στο οποίο βεβαίως εθνικό όραμα θα μπορούν να χωρούν τα μικρά όνειρα της κάθε μιας και του καθένα, να δει την οικογένειά του, το παιδί του, την επιχείρησή του, τον τόπο του, να προοδεύει, να βελτιώνεται και τη ζωή του να περνάει σε καλύτερες μέρες. Είναι πολύ σημαντικό να συναντάμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει και από τους τρεις χώρους και ξέρουν να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα του καθενός. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο καλός φίλος και άξιος συνάδελφος στην πολιτική, Πέτρος Δούκας, που σήμερα είναι κοντά μας. Έχει υπηρετήσει τα προηγούμενα χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταρχήν το χρόνο της επιστήμης, είναι πολυγραφότατος. Είδε τα σύγχρονα ρεύματα και στο εξωτερικό και εδώ, αν δείτε τα βιβλία του, μέσα από την οπτική του πραγματικού Έλληνα,